Φίλες και φίλοι, ασπροπυριώτησες, κάτι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής και του Θριασίου, εργαζόμενοι στην πόλη μας, σας καλωσορίζουμε στην απόψινή συγκέντρωση διαμαρτυρίας που οργανώνει το ΚΚΕ και σας καλούμε να βροντοφωνάξουμε όλοι μαζί. Δεν πάει άλλο. Στη Δυτική ατική και ειδικότερα στον Ασπρόπυρο. Εδώ και τώρα να ληφθούν από την πολιτεία όλα τα μέτρα προστασίας της υγείας και της ζωής κατοίκων και εργαζομένων στο θρεάσιο πεδίο. Η πυρκαγιά την περασμένη Δευτέρα στον άβλιο χώρο εργοστασίου πλαστικών σωληνών προσθέθηκε στη μακριά λίστα θανάτου που ζούμε τα τελευταία χρόνια στην πόλη μας. Η πόλη αποτελείται στην αποτελεί στην κυριολεξία μπαρουταποθήκη έτοιμη να εκραγεί ανά πάσα στιγμή ο κατάλογος των ατυχημάτων μακρύς. Μόνο από τύχη δεν έχει γίνει ακόμα βιομηχανικό ατύχημα μεγάλης έκτασης. Η καύσιμη ύλη άλλωστε υπάρχει. Άναρχη χωροθέτηση βιομηχανιών, δηληστηρίων, χημικών εργοστασίων, αποθηκών, εταιριών διαχείρισης τοξικών αποβλήτων, χωρίς τους τυχιώδεις δρόμους διαφυγής. Εκρη, εκρηκτική γυτνίαση βιομηχανιών σε κατοικημένες περιοχές μηδενική έλεγχη για τις συνθήκες ασφάλειας και υγείας στις περισσότερες μονάδες εντός και εκτός βιομηχανικής περιοχής. Παράνομα σκράπ με ανεξέλεγκτες δραστηριότητες εντός του ιστού της πόλης μας. Παράνομες χωματαρές διάσπαρτες, όπου από μόνονες τους αποτελούν αιστείες μόλυνσης του περιβάλλοντος. Ανυπαρξία στελεχωμένων υπηρεσιών ελέγχων τήρησης μέτρων ασφαλείας ή αντιμετώπισης άλλων έκτακων καταστάσεων. Να μην μιλήσουμε για την υποστελέχωση του Κέντρου Υγείας στην πόλη μας. Και όλα αυτά εν έτη 2022, στη μεγαλύτερη βιομηχανική περιοχή της Ελλάδας, στη Δυτική Αττική και ιδιαίτερα στον Ασπρόπυργο, παράγεται άνω του 40% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Διαχρονικές οι ευθύνες των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων αλλά και η παθητική στάση των τελευταίων 30 ετών που κρατάνε οι τελευταίες διοικήσεις στο Δήμο μας. Όταν γίνει κάποιο ατύχημα, τότε η μοναδική πολιτική που ακολουθούν είναι ο σώζων εαυτός οθήτω. Αφού μέτρα ασφαλείας και υγείας πρώτα και κύριε εργαζομένων θεωρούνται κόστος για τους, για τους εργοδότες. Η δε, η δε πολιτική προστασία του κράτους μένει στην υπενθύμηση της ατομικής ευθύνης και στο κλειστείτε στο σπίτι σας, όπως έγινε και προχθές. Γιατί το ταρχάτε ποδαράκια μου δεν ισχύει στην πόλη μας. Γιατί βλέπετε δρόμοι διαφυγής, δεν υπάρχουν. Μακρύ ο κατάλογος των ατυχημάτων που μαστίζουν το τελευταίο χρονικό διάστημα τη Δυτική Αττική και ιδιαίτερα τον Ασπρόπυργο. Πυρκαγιέ εταιρείε ανακύκλωση, ξυλουργία, αποθήκε αλλά και ατυχήματα στα ελληνικά πετρέλαια ακόμα και στο κίτ της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού την περσινή χρονιά, αποτελούν συχνά πλέον φαινόμενο για την πόλη μας. Εάν προσθέσουμε και τις παράνομες καύσεις ελαστικών σκουπιδιών και πλαστικών, τότε αντιλαμβάνεται και ο πιο δύσπιστος που ζούμε και μεγαλώνουμε τα παιδιά μας. Για τη χωματερή που μας ποτίζει καθημερινά με αργό θάνατο τις ζωές μας, ούτε λόγος να απομακρυνθεί. Ως εδώ δεν πάει άλλο Εάν νομίζουν ότι οι κάτοικοι του Δήμου Ασπρουπύργου αλλά και όλοι τη Δυτική Αττική δέχονται την υποβάθμιση τη ζωή του και τη υγεία του, αδιαμαρτύρητα είναι βαθιά γελασμένοι. Δεν θα του αφήσουμε σε ηρεμία. Θα γίνουμε ο εφιάλτη Να παρθούν τώρα όλα τα μέτρα πρόληψη και προστασία στα εργοστάσια και τι επιχειρήσει που δραστηριοποιούνται στην περιοχή μα. Η τήρησή του να ελέγχεται συστηματικά από τους του αρμόδιου φορεί του κράτου, που επιβάλλεται πλέον να στελεχωθούν με μόνιμο προσωπικό. Να κλείσει επιτέλους η χωματερή και όλοι οι παράνομοι σκουπιδότοποι να καθαριστούν για να απομακρυνθεί ο καρκίνος από τις ζωές μας. Επιχειρήσεις ανακύκλωσης και σκράπ να απομακρυνθούν από τις κατοικημένες περιοχές και όποια επιχείρηση διαχειρίζεται καμένα σίδερα να κλείνει άμεσα. Να κατασκευαστούν δρόμοι διαφυγής σε όλες τις περιοχές που δραστηριοποιούνται βαριέ επιχειρήσει και βιομηχανίε. Να συγκροτηθεί τώρα ολοκληρωμένο σχέδιο από την κεντρική διοίκηση πρόληψη και αντιμετώπιση ενό πιθανού βιομηχανικού ατυχήματο μεγάλη έκταση στο θρεάσιο πεδίο. Φίλοι και φίλε, δεν έχουμε δύο ζωέ για να του χαρίσουμε τη μία. Για να έχει προοπτική η πόλη μα, μέλλον οι νέε γενιέ και τα παιδιά και τα εγγόνια μα. Ο μοναδικό δρόμο είναι ο αγώνα και η καθημερινή πάλη. Μόνο έτσι θα καταφέρουμε να διώξουμε τον καρκίνο από τι ζωέ μα. Σα ευχαριστούμε.